Θέλω να ρωτήσω, είχα κάνει μια ερώτηση στο προηγούμενα συμβούλια και δεν έχω πάρει απάντηση. Θα ήθελα να ρωτήσω αν φυλάσσει το βιολογικό στον Αγίο Θεοδόρο. Τις προηγούμενες μέρες έγινε μια καύση εκεί, κλαδιών από τον άτομο, δεν ξέρω τι ήταν, δεν ξέρω ποιος το έκανε αυτό, από πού έγινε αυτό. Απλά θα ήθελα να ρωτήσω ότι υπάρχει κάποια άδεια για να καίνε εκεί απορρίμματα ή κλαδιά στο βιολογικό των Αγίων Θεοδόρων. Και αν ναι, έχετε πάρει άδεια από την πυροσβεστική, η απαραίτητη προϋπόθεση είναι μόνο η πυροσβεστική ή χρειάζεται και κάποιου άλλου είδους άδειες. Μια δεύτερη ερώτηση για το σημείο αυτό είναι αν μέσα στο βιολογικό εισέρχονται ιδιώτες και ρωτάω, γιατί οι πληροφορίες μας είναι ότι εισέρχονται ιδιώτες. Εγώ ρωτάω επίσημα, εισέρχονται ιδιώτες και αφήνουν απορρίμματα και αν εισέρχονται ποιοι είναι αυτοί, αν ελέγχονται και τι υλικά μεταφοράς αναποθέτουν. Γιατί είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί ο χώρος εκεί έχει γίνει χώρος μεταφόρτωσης απορριμμάτων. Ένα άλλο θέμα που θα ήθελα να ασχοληθώ, να πω, ήταν να μου απαντήσει ο κύριος Αντιδήμαρχος, ο οποίος είναι και αρμόδιος στα θέματα αθλητισμού. Και επειδή, κύριε Αντιδήμαρχε, εμείς θα ασχολούμαστε με τη διάρκεια και θα ελέγχουμε τη Δημοτική Αρχή, και είναι υποχρέωσή μας και πρέπει να το κάνουμε, επειδή τις προάλλες δεν ασχοληθήκαμε μόνο με το τάραμα που μας είπατε, θα ήθελα να μου απαντήσετε τις εξής ερωτήσεις. Και να ρωτήσω, στις 4 Δεκάτου 2016 υπάρχει μια απόφαση Δημάρχου η οποία εγκρίνεται τη διενέργεια υπηρεσία συντήρησης χλωοτάπια και πρασίνου στο στάδιο Χρήστος Θόδης. Και κάπου τη βλέπω, αναθέτουμε την παροχή υπηρεσίας, προφανώς απευθείας ανάθεση είναι, σε κάποιο Γενάτο, Θεοφάνη και ΣΥΑ, 24.589,20 ευρώ με ΦΠΑ. Και εγώ θέλω να ρωτήσω, στο συμβούλιο προσέφερε κύριε Δράτης. 24.000 για να κάνετε τη συντήρηση του χλωοκάπητα στο Φόδιο, τη στιγμή που με 60.000 μπορείτε να αλλάξετε ολόκληρο χλωοτάπητα. Θα μας πείτε τι κάνατε γι' αυτό. Στις 12 Δεκάτου 2016 υπάρχει άλλη μια απευθείας ανάθεση που πολλές φορές έχουμε κατηγορηθεί εμείς για απευθείας αναθέσεις εδώ μέσα, αλλά κάποια στιγμή θα σας φέρουμε και τις δικές σας για συντήρηση τεχνητών χλωοτάπητων, γηπέδων Ιστιμίας και Αγίων Θεοδόρων. Πάλι στον ίδιο, κύριος Γεννάτος Θεοφάνης, 5.600 χωρίς το ΦΠΑ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Παρακαλώ. Και εδώ τι κάναμε, 5.600. Και στις 12 Δεκάτου 2016 ο ίδιος κύριος, δεν έχω την πάμε τον κύριο, απλά αναφέρω το όνομά του, έτσι. Δεν τον ξέρω. Κύριος Γεννάτος Θεοφάνης, εγκρίνει λέει τη διενέργεια υπηρεσίας με τίτλο Υπηρεσία Διαγράμμης Αγωνιστικών Χώρων και Γηπεδικών Εγκαταστάσεων 4.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Και εγώ ρωτάω, για να κάνουμε διαγραμμής θέλουμε 4.000 ευρώ. Πώς ρε παιδιά δεν είναι πολλά τα λεφτά. Μήπως δεν είναι πολλά τα λεφτά. Μήπως δίνουμε 40.000 για να κάνουμε όλα αυτά στα στάδια τη στιγμή που σας είπα θέλουμε 60.000 να αλλάξουμε χλωοτάπητα. Μια ερώτηση τελευταία που θα ήθελα. Θα ήθελα να μου πείτε, και ήρθε ο κύριος Αντιδήμαρχος, ο κύριος Ράτης, που έχει υποχρέωση βάση της σφαγμού 31 κάθετος 2016 μελέτη που κάνατε για την αποκομιδή οκοδών στους Αγίους Θεοδόρους, που έχει υποχρέωση ο εργολάβος να αποθέτει τα απορρίμματα. Γιατί δεν το βρήκα στο συμφωνητικό, αν μπορείτε να μου πείτε. Και ένα τελευταίο για τον Αντιδήμαρχο Πολεοδομίας, καταρχήν να σου πω σε καλή δύναμη. Θέλει δύναμη, πραγματικά. Δεν ξέρω αν σε ενημέρωσε ο προκάτοχός σου. Δύσκολο το έργο σου, δεν ξέρω αν σε ενημέρωσε. Απλά να κοιτάξετε λίγο τους δρόμους, γιατί είναι σε αθλία κατάσταση. Εκεί στην Εκκλησιαστικού Λυκείου, Αντιδήμαρχε, γίνεται πανικός. Στο... Εκεί στον Άγιο Φανούριο σε πάνω γίνεται πάνω. Δεν λέω, δεν χρειάζεται μελέτη νομίζω για να κλείσετε γούβες. Δεν έχουμε πίσω. Εντάξει, αυτό όμως είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το λύσετε.
Άμεσα. Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Αν χρειαστεί, θα επανέλθω.